Καλησπέρα σας. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Γεραμμού και στον Χριστόφορο για την μέχρι τώρα πορεία. Αν εξαιρέσουμε την τελευταία εβδομάδα που δέχτηκε δύο ήττες, ήταν με διαφορά η καλύτερη και είναι ακόμα διαφορά η καλύτερη ομάδα. Εμείς από την πλευρά μας σήμερα θέλαμε να έρθουμε εδώ να δείξουμε ότι άξια είμαστε στη δεύτερη θέση και να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Τα τελευταία, επειδή είναι η τέταρτη φορά που αναμετρώμαστε με τον Κεραυνό, βλέπουμε μια βελτίωση στην ομάδα. Την πρώτη δύο παιχνίδια χάσαμε εύκολα, το τρίτο στην έδρα μας το παλέψαμε μέχρι το τέλος και τώρα καταφέραμε να κερδίσουμε εκτός έδρας την ομάδα του Κεραυνού. Ακόμη είμαστε στη δεύτερη θέση. Δεν αλλάζει κάτι βαθμολογικά. Αυτό που αλλάζει είναι η ψυχολογία της ομάδας, ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε με αξιότητα το πρωτάθλημα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά έτσι ώστε να το πετύχουμε στο τέλος. Coach, ως πέρσι, πριν τη σεζόν, ο Μαντοβάνη ακούστηκε ότι δεν θα παρατηρήσει το μπασκέτ και αυτή τη στιγμή για μας είναι ίσως ο X-Factor της ΑΕΚ φέτος με την πρώτη δουλειά. Μίλα μας για αυτόν τον παίκτη. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι θα σταματούσε το μπάσκετ. Καταφέραμε μαζί με τον πρόεδρο να τον πείσουμε να συνεχίσει για αυτή τη χρονιά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όχι για κάτι άλλο. Και εντάξει, το παιδί έρχεται κάθε μέρα στην προπόνηση, δίνει το 100%. Όποτε μπαίνει μέσα, παλεύει, παίζει με πάθος. Μπορεί να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού και αυτό κάνει. Και μπράβο του, συγχαρητήρια. Και είναι και στην κλίση της Εθνικής τώρα. Ελπίζω να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, έτσι ώστε να αποτελέσει και στο μέλλον την ελπίδα της ομάδας της ΑΕΚ. Καλησπέρα για από μένα. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ΑΕΚ για την δίκαιη νίκη της και στον Νικόλα για την παρουσία που είχαμε μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, θα έλεγα. Δούμε και τη διακύμαση και τα πεντάλεπτα. Αλλά νομίζω ότι έχει το τελευταίο πεντάλεπτο σε key points του παιχνιδιού. Είχε τις φάσεις με το μέρος της, τις διεκδίκησε τις φάσεις και τις πήρε με το μέρος της. Και κάπου εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Όπως κάποια επιθετικά ριμπάμ στο τέλος που νομίζω ότι ήταν κομβικά. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι γενικά ξεκινήσαμε πολύ καλά τη σεζόν. Αυτή την περίοδο η ομάδα φαίνεται και με βάση την εικόνα της και με βάση τα αποτελέσματα ότι κάνουμε μια κοιλιά, δεν είμαστε σε καλό φεγγάρι, θα έλεγα. Το θεωρώ φυσιολογικό, όχι το να χάσουμε τα δύο παιχνίδια, το να μην μπορούμε να κρατηθούμε στα ίδια επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εμείς τώρα καλούμαστε να δουλέψουμε, να βρούμε τις λύσεις, να ξαναανεβάσουμε την ομάδα, να βρούμε το ρυθμό μας για να κλείσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι σίγουρα μας ανησυχεί η εμφάνισή μας, μας προβληματίζει, θα έλεγα, η εμφάνισή μας τα τελευταία 2-3 παιχνίδια. Αλλά δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Εντάξει, η ομάδα νομίζω και πέρσι πέρασε πολλές δύσκολες καταστάσεις. Φαίνεται και όλοι ξέρουμε ότι στον μπάσκετ όλα κρίνονται στο τέλος. Και οι ομάδες που θα είναι πιο έτοιμες έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες. Εντάξει, όπως είπα και στους παίχτες, μαζί κερδίζουμε, μαζί χάνουμε. Είναι μια περίοδος που πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να δουλέψουμε, να προβληματιστούμε, να βρούμε τις λύσεις μας για να βγούμε από αυτά τα αποτελέσματα. Καλή συνέχεια στην ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν.